τις τέσσερις πρώτες πόλεις, όπως είχαμε συζητήσει και παλιότερα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, έχουν ξεκινήσει εργασίες μέσα στο καλοκαίρι, λίγο πιο σιγά το Σεπτέμβρη θα ενταθούν πολλοί εργασίες και στις τέσσερις πόλεις. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα έργα στην Καβάλα. Είπατε αρχές Σεπτεμβρίου? Αρχές Σεπτεμβρίου, ναι. Έχει υπογραφεί η σύμβαση και είναι στη φάση του να τοποθετηθούν, ας πούμε, οι εργολάβοι και τα συνεργεία τους στην περιοχή. Και το τελευταίο έργο στην Ορεστιάδα είναι στο ελεγκτικό συνέδριο και περιμένουμε την έγκριση για να ξεκινήσουμε μέσα τον Οκτώβριο και εκεί. Μάλιστα. Οπότε όλα κυλούν πολύ ομαλά. Σχετικά με την Καβάλα, είπατε, ξεκινάμε αρχές Σεπτέμβρη οι εργασίες. Αυτό που θέλω λίγο να ρωτήσω είναι και πάλι λίγο την κάλυψη αυτών των εργασιών. Γιατί συνέχεια φυσικά πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση. Πού θα είναι αυτή η κάλυψη για το δίκτυο? Εμείς στην Καβάλα θα ανακοινώσουμε και συγκεκριμένους δρόμους που θα ξεκινήσουμε το πρώτο πεντάμινο. Δηλαδή, αν δεν το έχουμε ήδη κάνει, γιατί δεν θυμάμαι αν το έχουμε αναρτήσει, θα γίνει τις επόμενες μέρες και θα είναι οι πρώτοι δρόμοι οι οποίοι θα σκαφτούν για να μπορεί ο κόσμος που κατοικεί και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτούς τους δρόμους να προχωρήσουν τις αιτήσεις τους. Παράλληλα προχωράει και το έργο της σύνδεσης, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει ένα συνοδευτικό έργο στην Καβάλα που πρέπει να γίνει παράλληλα από τον ΔΕΣΠΑ, παράλληλα με τη δικιά μας δουλειά εντός της πόλης. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με το ενδιαφέρον του κόσμου, θα ανακοινώσουμε σε ποιες περιοχές θα γίνουν στο πρώτο πεντάμινο εργασίες και στη συνέχεια το επόμενο πεντάμινο και πάει λέγοντας. Οπότε για τα έργα που είναι πιο, για τις περιοχές που είναι πιο κοντά στο ανάπτυξη του έργου, θα δεχόμαστε από τώρα αιτήσεις. Οι άλλες θα είναι σε φάση εισαγωγικά παγωμένες μέχρι να φτάσουμε στην περιοχή που θα είναι το ενδιαφέρον του πολίτη, του επιχειρηματία. Μάλιστα. Οπότε στο πρώτο πεντάμινο των εργασιών θα ανακοινώσετε και το δικάλυψη. Θα ανακοινώσουμε συγκεκριμένους δρόμους, τους οποίους θα πρέπει να έχουν προχωρήσει το έργο αυτούς τους μήνες, για να ζητήσουμε και από τον κόσμο να προχωρήσει με αιτήσεις ενδιαφέροντος και να μπορέσουμε και εμείς, όπως το έχουμε συζητήσει ξανά, να σχεδιάζουμε καλύτερα. Πρέπει να έχουμε ενδιαφέρον από τους πολίτες και τους επιχειρηματίες.